Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μέτρα ψηφίστηκαν. Θα ψηφιστεί και ο προϋπολογισμός. Αλλά η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δύσκολη. Το θέμα δεν είναι πώς θα πάρουμε τη δόση μας και μετά να συνεχίσουμε να στερνόμαστε. Και αν αυτό υπονοεί ο ανεκδίκητος της CDU, θα ήθελα να του πω, θα μπορούσα ίσως να του πω, σε βαβαρέζικα, αυτό που θέλει να του πει και η ελληνική κοινή γνώμη, πάκ μας. Πάκ μας, κύριε Σόιμπλε. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Θα μπορούσα να του πω αυτό. Αλλά εγώ προσωπικά θα προτιμούσα εδώ η κυβέρνησή μου και όλοι εμείς στη Βουλή των Ελλήνων να προσπαθήσουμε να δώσουμε μια άλλη απάντηση. Να κάνουμε την οικονομία μας τούμπο. Να μην σέρνετε. Το θέμα είναι πώς θα προσελκύσουμε επενδύσεις που θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίες. Πώς θα εμπνεύσουμε τους συμπολίτες μας ότι είμαστε κράτος δικαίου. Ότι πάμε μπροστά. Να τους κάνουμε να πιστέψουν πως το αν θα πας καλά θα εξαρτάται τη δουλειά σου, τον ιδρώτα σου, τις ικανότητές σου, την προσφορά σου στην ανοιχτή αγορά και όχι από το αν εξασφάλισες κάποια ειδικά προνόμια από το κράτος ή αν βολεύτηκες σε κάποια προνομιακή ομάδα δημόσιων υπαλλήλων. Και είναι αξιοπερίεργο πως τα κόμματα της αριστεράς αποδείχθηκαν πρωταθλητές της συντήρησης. Όχι επαναστάτες, αλλά υπερασπιστές της συντήρησης του κακού μας εαυτού, του κακού μας του καιρού, όπως έγραφε ο Βάρναλης. Το θέμα για τη χώρα μας δεν είναι αν απλά θα καταφέρουμε να τσιμπολογήσουμε κάποια χαλάρωση των μέτρων ή κάποια επιμήκυνση στη διασωλήνωση της οικονομίας μας. Ούτε το πώς θα μαζέψουμε και άλλους φόρους από τα ακίνητα αυτών που πάντα ήταν συνεπείς φορολογούμενοι, κύριε Υπουργέ. Εμείς ως έθνος πρέπει να αποφασίσουμε αν θα παραμείνουμε οραγοί και θα επικαλούμαστε την ελληνική ιδιαιτερότητα, αν θα δηλώνουμε εξουθενωμένοι ή αν θα τους κάνουμε να θρύβουν τα μάτια τους. Πρέπει να αναδείξουμε ένα νέο δυναμισμό, να γίνουμε πρωτοπόροι και όχι να κοιτάμε πώς θα αναβάλουμε τις απαραίτητες ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις. Και έχουμε μπροστά μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τέσσερις μεγάλες προκλήσεις. Θα τις αναφέρω επιγραμματικά μόνο. Πρώτη πρόκληση, το συνεχές σημάζεμα των δαπανών και η δημιουργία διατηρήσιμων πλεονασμάτων. Ο προϋπολογισμός προβλέπει για το 2013 πρωτογενές πλεόνασμα 748 εκατομμύρια ευρώ ή 0,4% του ΑΕΠ. Ο στόχος αυτός, κύριε Υπουργή, πρέπει να επιτευχθεί. Δεύτερη πρόκληση, οι ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις και η επαγκίστρωσή τους από τις αγκυλώσεις και τις αρτηριοσκληρώσεις του χθες. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα εδώ. Παρήχαμε τη νομική δυνατότητα με το μεσοπρόθεσμο προχθές στις επιτροπές ερευνών των ΑΕΗ να αποδίδουν το 40% του αδιάθετου αποθεματικού τους στα οικεία ιδρύματα προκειμένου να επιληθούν τα άμεσα οικονομικά που αντιμετωπίζουν. Ουδέν κακό να μηγές καλού. Μπορείς και μέσα από το μνημόνιο, κύριοι συνάδελφοι, να δημιουργείς προοπτικές και να απαγκιστρώνεσαι από τις αγκυλώσεις του χθες. Τρίτη πρόκληση, η επανεκεφαλοποίηση των τραπεζών. Και τέταρτη, η αναδιάρθρωση των διακρατικών δανείων. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε πως τους μισθούς και τα εισοδήματα δεν τα δημιουργούν ούτε η δημαγωγή, ούτε τα ψηφίσματα, ούτε τα προεδρικά διατάγματα, ούτε η ψευτοφιλολαϊκή πολιτική. Τα δημιουργεί εργασία, η παραγωγή, με ανταγωνιστικό κόστος και η πώληση των προϊόντων στην ελεύθερη αγορά. Εισόδημα δημιουργείς όταν κάποιος προσφέρεται να αγοράσει με πραγματικά λεφτά τα προϊόντα που πουλάς. Χωρίς παραγωγή και πραγματική πελατεία δεν παράγονται εισοδήματα. Στην Ελλάδα καταφέραμε να υποκαταστήσουμε την πραγματική εργασία, την πραγματική παραγωγή, τα πραγματικά εισοδήματα με δάνεια που νομίζαμε ότι ποτέ δεν θα χρειαζόταν να αποπληρωθούν και άρα, ισοδυναμούσαν με πραγματικά εισοδήματα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άλλο είναι να αποδέχεσαι τις υποχρεώσεις σου και να ζητάς να ξαναζητηθούν καλή τιμή σε κάποια πράγματα και άλλο να σκίζεις στην πλατεία Συντάγματος τις συμφωνίες που η Βουλή των Ελλήνων επικύρωσε. Οποιαδήποτε τέτοια μονομερής ενέργεια όχι μόνο δεν ήταν πατριωτική, αλλά θα οδηγούσε στην πλήρη απομόνωση της χώρας και θα έθετε σε μέγα κίνδυνο όλα τα θέματα που θεωρούμε εθνικής σημασίας.
Πατριωτική επιλογή, κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι το να μην θέλουμε να αλλάξουμε τίποτα. Πατριωτική επιλογή δεν είναι το να επικαλούμαστε την ελληνική ιδιαιτερότητα με άκουσον-άκουσον μονομερή διαγραφή του χρέους. Πατριωτική επιλογή δεν είναι το να καίμε τη σημαία της Γερμανίας στο κέντρο της Αθήνας, όσο αγανακτισμένοι και αν νιώθουμε. Πατριωτική επιλογή δεν είναι το να προτιμάμε να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε για να ανορθώσουμε την οικονομία μας και το να μην ντρεπόμαστε να ζητάμε και άλλα δανεικά. Πατριωτική επιλογή δεν είναι το να οδηγούμε τη χώρα μας στη διεθνή απομόνωση για να πανηγυρίζουν Σκοπιανοί και Τούρκοι. Πατριωτική επιλογή είναι το να γίνουμε καλύτεροι, να δυναμώσουμε, να εργαζόμαστε και να λειτουργούμε πιο έξυπνα, να δημιουργούμε κλίμα που να επιβραβεύει τη δημιουργία, την επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις. Πατριωτική επιλογή είναι να τους κάνουμε να τρίβουν τα μάτια τους, το να αναδείξουμε έναν νέο δυναμισμό αντάξιο της ιστορίας μας. Αλλά το πρόβλημα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν είναι μόνο τα δομικά ελλείμματα και το χρέος. Ας μην ξεχνάμε πως η παραγωγικότητά μας είναι σχετικά χαμηλή. Γι' αυτό και κανείς δεν επενδύει στη χώρα μας. Γι' αυτό οι εξαγωγές μας είναι λιγότερες από το 1/3 των εισαγωγών. Επιτέλους, στον προϋπολογισμό μας του 2013 προβλέπετε ότι η αύξηση των εξαγωγών κατά 2,6% και αντίστοιχη μείωση των εισαγωγών κατά 5,2%. Αυτό που θέλαμε να γίνει έγινε. Μια κυβέρνηση εθνικής συνευθύνης. Ανέλαβε πρωτοβουλία να σταματήσει κάθε συζήτηση για επάνωση στην δραχμή. Κανείς στα συγκαλά του δεν θα φέρει ένα ευρώ στην Ελλάδα όσο επικρέμεται στο φάσμα της επανόδουσης στην δραχμή. Αλλά δεν αρκεί αυτό. Πρέπει να περάσει το μήνυμα ότι έχουμε φύγει από τη ζώνη του λυκόβοτος και πως θα είμαστε στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής και όχι ουραγή. Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Έστω και μέσα σε αυτή την ιδιαίτερα αρνητική διεθνή συγκυρία, πρέπει να εντατικοποιήσουμε την προσπάθεια να δημιουργήσουμε πλεονάσματα στη δημόσια διαχείριση, δηλαδή να ξοδεύουμε λίγο λιγότερα από όσα εισπράττουμε, ώστε έτσι να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τους ξένους και τον δανεισμό. Χωρίς δημοσιονομικά πλεονάσματα, η χώρα μας θα παραμείνει ουραγός, εξαρτημένη, υποτελής και ανάξια της ιστορίας της. Όταν το πετύχουμε αυτό και ανακτήσουμε την αξιοπιστία μας, τότε συζητάμε, αν θέλετε, και μια ρύθμιση του επίσημου διακρατικού χρέους μας, δεδομένου πως η οικονομία μας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει χρέος της τάξης των 310 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα μέτρα που ψηφίσαμε χθες και ο προϋπολογισμός που θα ψηφίσουμε μεθαύριο θα επιτύχουν αν θα συνδυαστούν με ανάπτυξη. Ανάπτυξη όμως δεν γίνεται με επιβραδυντές. Και θα αναφέρω ενδεικτικά μόνο δύο παραδείγματα. Στην περιοχή μου, μια περιοχή που επιλέχθηκε σαν κατοικία των θεών του Ολύμπου. Στους πρόποδες του θεού του Ολύμπου επιχειρείται να απόθεση 80.000 τόνων βιομηχανικών αποβλήτων από μπαταρίες με το επιχείρημα ότι δεν είναι τοξικά. Από ανθρώπους που ξεχνούν ή δεν γνωρίζουν από πού ερχόμαστε, πού βρισκόμαστε και πού πηγαίνουμε. Δυναμητίζοντας την ανάπτυξη και βρωμίζοντας το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας. Και ένα δεύτερο παράδειγμα είναι ότι ενώ ξοδεύτηκαν 1,8 εκατομμύρια ευρώ για μια μελέτη, για ένα νοσοκομείο αναπτυξιακής αποκατάστασης που θα δώσει πνοή τριτοβάθμιο σε όλα τα Βαλκάνια ουσιαστικά, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, και όταν τα τεύχη δημοπράτηση είναι έτοιμα εδώ και 2 χρόνια, το έργο παραμένει στα σιρτάρια. Αγαπητές κυρίες και κύριοι, αυτά πρέπει να αντιπαλέψουμε. Γιατί σε κάθε ναι στην ανάπτυξη που θα λέμε εμείς εδώ μέσα, θα υπάρχουν χιλιάδες όχι στην ανάπτυξη από όλους αυτούς που είναι κολλημένοι στο χθες και στα συμφέροντα του χθες. Ψηφίζω τον προϋπολογισμό του 2013, γιατί κλείνει τους λογαριασμούς του χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες για το αύριο. Ένα αύριο που δεν περιμένει.